Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι κοντά σας η πρωινή επισκόπηση, η ζωντανή ενημερωτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής των Ελλήνων. Η προηγούμενη εβδομάδα κοινοβουλευτικά τελείωσε με αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης για την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Και αυτή η εβδομάδα, η καινούργια εβδομάδα, αναμένεται να ξεκινήσει πάλι με αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, καθώς από χθες δόθηκαν στην δημοσιότητα τα πορίσματα των κομμάτων για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και σήμερα θα συνεδριάσει για τελευταία φορά η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Αύριο θα έχουμε εκτενές και αναλυτικό ρεπορτάζ για το τι θα συμβεί σήμερα στην Επιτροπή. Πάμε τώρα να θυμηθούμε τι έγινε την Παρασκευή, όπου σε κλίμα σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία με 158 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και έναν ανεξάρτητο βουλευτή το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου και το πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων. Μεταρρύθμιση ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εθνική αντιπροσωπεία καλείται σήμερα όχι απλά να ψηφίσει ένα κομβικό νομοσχέδιο, αλλά να εγκρίνει μια ριζική τομή στην ελληνική εκπαίδευση και μια γενναία μεταρρύθμιση ανάπτυξης αλλά και κοινωνικής δικαιοσύνης. Μια πρωτοβουλία η οποία πρωτίστως ενισχύει το δημόσιο πανεπιστήμιο. Ταυτόχρονα όμως διαμορφώνει και το πλαίσιο ώστε επιτέλους στη χώρα μας να λειτουργήσουν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Παράλληλα, τόνισε ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης με ανάδειξη του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου σε Μητροπολιτικό και αναβάθμιση του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Η ανάδειξη του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου σε Μητροπολιτικό. Έχοντας κάτω από την ακαδημαϊκή του ομπρέλα τα 30 και πλέον τμήματα της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας, ο δυναμικός εξυγχρονισμός του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. 30 χρόνια μετά την ίδρυσή του, ένας θεσμός ο οποίος πλέον αυτονομείται, αποκτώντας το δικό του ανεξάρτητο τρόπο διοίκησης, με πρίτανη, με συμβούλιο διοίκησης, με σύγκλιτο, όπως και όλα τα άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Κατά του νομοσχεδίου και κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος, τάχθηκε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι κάθετα αντίθετος στην αναθεώρηση του άρθρου 16, είναι υποστηρικτής των δημόσιων πανεπιστημίων και αν τυχόν προσπαθήσετε στο μέλλον θα δώσουμε μάχη μαζί με τους φοιτητές για να περασπιστούμε. Το λέμε ρητά, καθαρά και εξάστερα, γιατί από εσάς άκουσα προτάσεις για αναθεώρηση του άρθρου 16. Καταψηφίζουμε επί της αρχής, γιατί για το ΠΑΣΟΚ η δημόσια παιδεία είναι μοχλός κινητικότητας, είπε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Για μας το ΠΑΣΟΚ η δημόσια παιδεία είναι ο βασικός μοχλός ανωδικής κοινωνικής κινητικότητας. Ο μοχλός μετάβασε μια νέα εποχή των επιστημονικών και τεχνολογικών επαναστάσεων. Γι' αυτό σας λέμε ξεκάθαρα, καταψηφίζουμε επί της αρχής. Δεν εμπιστευόμαστε ότι θέλετε πραγματικά να ενισχύσετε τη δημόσια παιδεία και τα δημόσια πανεπιστήμια. Κατά του νομοσχεδίου τάχθηκε και ο Γενικός Γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, μην περιμένετε ότι αυτό το κίνημα θα σας κάνει εύκολο, όπως συνηθίσατε από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όπως σας έχει στριμώξει μέχρι τώρα, όπως έχει καταφέρει να αφήσει αντιδραστικούς νόμους στα χαρτιά, όπως το νόμο για την πανεπιστημιακή αστυνομία, έτσι και τώρα θα βάλει εμπόδια, θα παλέψει ενάντια στο νόμο σας και τα επακόλουθά του, όπως η δεδομένη κατεύθυνση για επιβολή διδάκτρων και στα δημόσια πανεπιστήμια. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε έντονη αντιπαράθεση με τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελο, με αφορμή το νομοσχέδιο, αλλά και προσωπικές αναφορές του κυρίου Φάμελου στον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Κασελάκης, λοιπόν, ο οποίος σπούδασε σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο, αν ερχόταν το University of Pennsylvania να φτιάξει παράρτημα στην Ελλάδα, θα έλεγε όχι, να μην γίνει αυτό, σε αυτό το οποίο σπούδασε ο ίδιος. Μα πόση υποκρισία πια. Καλά να τα λέει ο κύριος Τσίπρας που σπούδασε στο Μετσόβιο, αλλά να τα λέει και ο κύριος Κασελάκης.
Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα συμφέροντα. Αυτό άλλαξε, κύριε Μητσοτάκη. Σας πιέζουν τα συμφέροντα των κολεγίων και γι' αυτό έρχεται και παραβιάζεστε το Σύνταγμα μέρα μεσημέρι για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η παράλληλη παρουσία μη κρατικών ιδρυμάτων εκτός από την ακαδημαϊκή άμυλα θα προβάλλει και ένα άλλο πρότυπο, ένα θετικό παράδειγμα. Καθαρά και μοντέρνα κτίρια, με εργαστήρια και βιβλιοθήκες αντί για στέκια κουκουλοφόρων. Αυτή τη σύγκριση τρέμετε όλοι εσείς που οικοδομήσατε την κομματική σας ταυτότητα πάνω στις αδυναμίες της υποβάθμιας εκπαίδευσης που κάνατε καριέρες στα αμφιθέατρα. Ένσημα έχουμε μπόλικα. Δεν διοριστήκαμε στην Εθνική Τράπεζα εξαιτίας του επιθέτου. Αυτό είναι σίγουρο. Όμως πρέπει να σας πω, κύριε Μητσοτάκη, για να τα λέμε όλα εδώ στη Βουλή, ότι η πρώτη φορά που συναντήθηκα με την επαγγελματική σας καριέρα ήταν ως πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Δάνεια Κομμάτων. Όταν ήρθε το απλήρωτο δάνειο του κύριου Καχανίων, που είχατε 10 χρόνια να το πληρώσετε. Κοιτάξτε, κύριε Φάμελε, τα δικά σας προβλήματα, τα ζητήματα τα οποία μπορεί να έχει ο δικός σας αρχηγός να λύσει με το πόθεν έσχες του, δεν θα τα κρύψετε μέσα από τέτοιες προσωπικές επιθέσεις, οι οποίες εξάλλου έχουν απαντηθεί πολλές φορές και τα σχετικά όργανα της Βουλής έχουν γνωμοδοτήσει τόσες φορές που δεν νομίζω ότι έχουν απασχολήσει πόθεν έσχες κανενός βουλευτή περισσότερο την Επιτροπή από το δικό μου. Ένταση σημειώθηκε και μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη, όταν ο πρώτος τον κατηγόρησε για αλλαγή στάσης στο νομοσχέδιο. Πρώτα αναθεώρηση του άρθρου 16 και μετά όποια άλλη συζήτηση, αλλά η συνένεση τελείωσε, απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτό το αποτέλεσμα, είμαι πολλά χρόνια στη Βουλή, είναι ο απόλυτος πολιτικός σουρεαλισμός. Αλλά θα σας το κάνουμε λίγο πιο δύσκολο, κύριε Ανδρουλάκη. Η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για όλα τα άρθρα τα οποία αφορούν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Και για να πάμε να μετρηθούμε τελικά. Πόσα από αυτά θα ψηφίσετε, κύριε Ανδρουλάκη, για να κάνουμε το ταμείο στο τέλος. Εσείς λοιπόν αλλάξατε θέση και όχι εμείς. Εμείς έχουμε την ίδια θέση μετά το 2006. Ίδρυση πραγματικών, μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων με σεβασμό στο Σύνταγμα και συνενεδική αναθεώρηση του άρθρου 16. Και άντε, εσείς ήσασταν πάντα στη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να μην θυμάστε τη θέση του ΠΑΣΟΚ 20 χρόνια πάντα στο πρόγραμμά του. Αυτοί που είναι σήμερα υπουργοί σας και τότε στελέχοι μας και σήμερα διαγωνίζονται ποιος είναι ο γνησιότερος εκπρόσωπος του εσωτερικού γενιτσαρικού τάγματος της Νέας Δημοκρατίας, ξεχάσανε τι λέγανε 20 χρόνια. Για πρώτη φορά θυμηθήκατε λοιπόν το Σύνταγμα στις 26 Φεβρουαρίου και μετά μας είπατε κιόλας ότι δεν θα επιτρέψετε και κανένα ρήγμα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Τώρα συγγνώμη, τα μίντια σας φταίνε, κύριε Ανδρουλάκη. Εδώ πέρα έχουμε ζαλιστεί όλοι, δεν μπορούμε να σας παρακολουθήσουμε από τις πυρουέτες σας και τις οβιδιακές σας μεταμορφώσεις. Το γεγονός ότι είμαστε υπέρ της ίδρυσης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων δεν σημαίνει ότι δίνουμε λευκή επιταγή στην κυβέρνηση. Σήμερα ψηφίζουμε μια τομή με την οποία πιστεύω ότι συμφωνεί η πλειοψηφία των Ελλήνων, αλλά κυρίως την υποδέχεται η ελληνική κοινωνία πιο όρημη παρά ποτέ. Γι' αυτό και η ψήφος μας πρέπει να είναι θετική. Πρέπει να είναι θετική ως μια κατάθεση εμπιστοσύνης στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά πρέπει να είναι ηχηρή πρωτίστως, ως μια ηχηρή έγκριση για μεγαλύτερη ελευθερία και μεγαλύτερη πρόσβαση στη γνώση για όλα τα Ελληνόπουλα. Εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων καταλόγησαν στην κυβέρνηση και οι αρχηγοί των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το Σύνταγμα ορίζει το πλαίσιο των νόμων, δεν ερμηνεύουν οι νόμοι το Σύνταγμα, υποστήριξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μίλησε για fast-track διαδικασία επιβολής ηλιμένης απόφασης. Εδώ έρχεται fast-track να επιβάλλεται δια της βίας της πολιτικής μια ηλιμένη απόφαση κάποιων κέντρων, κάποιων συμφερόντων που είχαν την πρόθεση το Δεκέμβριο και ονομάζονται σύμβηση να κάνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σύμπτωση. Αντί μεγάλων πανεπιστημίων θα αναβαθμιστούν τα ιδιωτικά ΙΕΚ, είπε ο πρόεδρος της Νέας
Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης. Το ζητάει ο ΣΕΒ, το ζητάνε άλλοι εκπρόσωποι επιχειρηματικών συμφερόντων. Τι λένε αυτοί? Κάντε ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί είναι μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση για τα λεφτά μας. Αυτό λένε. Το νομοσχέδιό σας, αυτό που κάνει είναι απλώς να βαφτίζει τα κολέγια σε πανεπιστήμια. Οι άνθρωποι αυτοί που σπουδάζουν τώρα παίρνουν πτυχία. Τα πτυχία τους αυτά είναι πλήρως αναγνωρισμένα και έχουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα. Θέλετε να τους εξηγήσετε γιατί ενώ σπουδάζουν σε όλο τον κόσμο και παίρνουν κανονικά πτυχία, δεν μπορούν να σπουδάσουν σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στην Πάτρα? Αλλά πρέπει να σπουδάσουν στη Λευκοσία ή Σόφια ή στις Βρυξέλλες? Έχετε καμιά εξήγηση για αυτούς τους ανθρώπους? Είναι τόσο απλό το ερώτημα. Και είστε πια τόσο ξεπερασμένοι. Ξεπερασμένοι από τα πράγματα. Ξεχασμένοι από τη ζωή. Ο πρόεδρος των Σπαρτιατών, Βασίλης Τσίγκας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ανοίγει την κερκόπορτα για την ιδιωτικοποίηση κάθε δημόσιας δομής. Με τις επικίνδυνες διατάξεις που υποβάλλετε προς ψήφιση, δεν κόπτεστε για το δημόσιο πανεπιστήμιο. Δεν νοιάζεστε για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Τις διεκτήβες των μνημονίων, των δανειστών, θέλετε να υλοποιήσετε και αφήστε τα κροκοδίλια δάκρυα για τη σημερινή προβληματική δημόσια εκπαίδευση και το προβληματικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Την πρόληψη ότι θα συσταθούν παραρτήματα μεγάλων ξένων πανεπιστημίων αμφισβήτησε και ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός. Είναι προφανές ότι κανένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια ή των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θέλει στην Ελλάδα παρά των όσων προπαγανδίζονται. Τα χαμηλής βαθμολόγησης που θα έλθουν δεν θα δημιουργήσουν δικά τους ιδρύματα, αλλά θα συνεργαστούν με τα ήδη υπάρχοντα κολέγια. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, τόνισε ότι η δωρεάν εκπαίδευση είναι θεμελιώδης υποχρέωση της πολιτείας και δεν έχει επιτευχθεί ακόμη. Όχι αναθεώρηση του συντάγματος, υπεράσπιση του άρθρου 16, μέχρι να υπάρξει καλή δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες. Και αν και όταν αυτό γίνει, τότε μπορούμε να συζητήσουμε. Ο Υπουργός Παιδείας διακήρυξε την πρόταση της κυβέρνησης να υποβάλει πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 16. Είναι το ένα εκ των δύο βημάτων που επιθυμούμε να κάνουμε. Γιατί μέσω αυτού του νομοσχεδίου ρυθμίζεται το θέμα της εγκατάστασης ξένων πανεπιστημίων στη χώρα μας. Μέσω της αναθεώρησης του άρθρου 16 θα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο της πολιτικής μας, γιατί αυτό θα αφορά και τη σύσταση αυτοτελών εθνικών μη κρατικών πρωτοβουλειών. Ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύδης, στις τοποθετήσεις του, επιτέθηκε κατά της Ελληνικής Λύσης και του ΠΑΣΟΚ, που τάσσονται υπέρ της συνταγματικότητας του νομοσχεδίου, ενώ υποστηρίζουν προσχηματικά, όπως είπε, τη συνταγματική αναθεώρηση. Εσείς που μας λέτε και θέλετε να σας πιστέψουμε ότι είστε με την σύσταση αυτών των μη κερδοσκοπικών, μη κρατικών πανεπιστημίων και λέτε ναι, εμείς στρατηγικά εδώ είμαστε, ερμηνεύστε και το Σύνταγμα, αφού υπάρχει περιθώριο συνταγματικής ερμηνείας σε αυτή την κατεύθυνση. Α, όχι, γιατί στην πραγματικότητα εδώ γιαλαντζεί ως προς το συγκεκριμένο θέμα η κατεύθυνσή σας. Κάθε μέρα για το ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα αυτό θα ξημερώνει μια καινούργια μέρα. Γιατί είστε ανήσυχοι? Αύριο θα λέτε τ' άλλο. Κύριοι συνάδελφοι από το ΠΑΣΟΚ, γιατί είστε ανήσυχοι? Μη διακόπτετε, μη διακόπτετε. Πλήρως αναξιόπιστη, εγκλωβισμένη δυστυχώς στις μικροπολιτικές, στρατηγικές και τακτικές σας. Για ένα μεγάλο ζήτημα δυστυχώς έχετε οδηγηθεί εκεί. Ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου τάθηκε υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16, ώστε να απελευθερωθεί, όπως είπε, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο από τον εναγκαλισμό του Υπουργείου. Δεν νομοθετεί για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ελληνικά πανεπιστήμια. Νομοθετεί για ξένα παραρτήματα. Ή και καλύτερα, ξένα παραρτήματα για συγκεκριμένους φίλους, λόμπι ή φανς. Τώρα, μετά το θόρυβο που ξέσπασε από την δήλωση του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κ. Δημήτρη Κουτσούμπα, για τη Sugar Daddies, ο κ. Κουτσούμπας θέλησε να απαντήσει στους επικριτές του, προκαλώντας νέο γύρο συζήτησης.
Στις επικρίσεις που δέχθηκε για τους Sugar Daddies, θέλησε να απαντήσει ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας, υποστηρίζοντας ότι ενοχλεί καταγγελία για τα περιστατικά που συμβαίνουν σε άλλες χώρες με μη κρατικά πανεπιστήμια. Κυκλώματα, ολόκληρες εταιρείες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν με αυτόν τον τρόπο φοιτήτριες και φοιτητές να πληρώνουν για να πληρώνουν τα υψηλά δίδακτρα στις σχολές τους, στις χώρες της αναπτυγμένης Ευρώπης. Ορίστε και κάποιες διαφημίσεις που προτρέπουν σε αυτό. Η μία από τη Σουηδία, η άλλη από τη Δανία. Τις βλέπετε, κυρίες και κύριοι βουλευτές? Τις βλέπετε, κυρίες και κύριοι βουλευτές? Κυρία Γιανακοπούλου, παρακαλώ. Κυρία Γιανακοπούλου, παρακαλώ. Καταθέτω παρακαλώ. Πρακτικά. Αυτούς τους αλητήριους εμπόρους λευκής σαρκός καταγγείλαμε. Και όχι φυσικά τις γυναίκες θύματα της εκμετάλλευσης. Υπέθεσα, κύριε Γενική Γραμματέα, ότι ζητήσατε το λόγο σήμερα, εκτάκτως, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι ότι είχατε κάνει τη βασική σας τοποθέτηση χθες, για να ρωτήσετε συγγνώμη για την απαράδεκτη σεξιστική τοποθέτησή σας, η οποία αποδεικνύει ότι τελικά το Κομμουνιστικό Κόμμα παραμένει η πιο αναχρονιστική δύναμη εντός αυτής της αίθουσας. Και μην σπεύσετε πάλι να μας κατηγορήσετε για αντικομουνισμό κάθε φορά που αναδεικνύουμε τις προκαταλήψεις σας. Είναι τιμή. Είναι τιμή για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν ξέρω, όπως διάβασα, νεύτωκη παρατήρηση ενός δημοσιογράφου, δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι οι γυναίκες που δεν έχουν χρήματα για κάτι που το επιθυμούν εκδίδονται. Ίσως φαντασιώνεστε την Ελλάδα ως κομμουνιστική χώρα, διότι αλλού συνέβαιναν αυτά. Για στερεότυπα κατηγόρησε τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος. Η χθεσινή αναφορά του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ήταν σε απόλυτη αντίθεση με την παράδοση του κομμουνιστικού κινήματος. Και ταυτόχρονα αντίστοιχη με το νόημα της σημερινής μέρας. Αλλά οφείλω επίσης να πω ότι καταδικάζοντας τα στερεότυπα που αναπαράγαγε ο κύριος Κουτσούμπας, οφείλω να καταδικάσω και τα στερεότυπα για τις ανατολικές χώρες που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός σήμερα. Η επιχειρηματολογία του Δημήτρη Κουτσούμπα προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Υφυπουργού Παιδείας Ζέτας Μακρύ και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Επειδή με θλίψη άκουσα σήμερα να επιμένει, η μόνη μου παρηγοριά, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι η Αλέκα Παπαρίλα δεν θα έλεγε, δεν θα επέμενε ποτέ σε κάτι τέτοιο. Αντί να έρθει ο κύριος Κουτσούμπας για να δικαιολογήσει την αδικαιολόγητη χθεσινή του δήλωση στοχοποίησης των φοιτητριών που δήθεν αναζητούν sugar daddies λόγω των διδάκτρων, αν είναι δυνατόν, για την παιδεία, για τους φοιτητές που αγωνίζονται, για τις φοιτήτριες που αγωνίζονται, αυτό είχε να πει ο κύριος Κουτσούμπας, ότι τα δίδακτρα κάνουν τις φοιτήτριες να αναζητούν sugar daddies. Αυτά, ξέρετε, είναι τα επίχειρα κάποιων συμπεριφορών και είναι τα επίχειρα μιας επιλογής που κάνουν ορισμένοι και μιας επιλογής που κάνει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ να προσπαθεί με κάθε τρόπο να γίνει viral σε μια εποχή που η γελιοποίηση έχει πέρασει και οι πάσης φύσεως, ιντερνετικοί και μη κλόουν, αποθεώνονται. Νωρίτερα είχε δεχθεί βέλη κατά της αρχικής δήλωσής του για φοιτήτριες οι οποίες δεν θα μπορούν να πληρώσουν δίδακτρα σε μη κρατικά ΑΕΗ και θα στραφούν σε sugar daddies. Πόση απόσταση έχουμε να διανύσουμε ώστε να αποτινάξουμε από πάνω μας ως κοινωνία στερεότυπα και προκαταλήψεις. Προκαταλήψεις σαν αυτές που δυστυχώς ακούστηκαν εδώ μέσα και χθες, κύριε Γενική Γραμματέα του ΚΚΕ. Στον απόϊχο μιας απαράδεκτης, σεξιστικής και ακραία προσβλητικής για όλες τις γυναίκες δήλωση του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Σας είπαν και σας είπαμε και εμείς ως ΠΑΣΟΚ, κύριε Γενική Γραμματέα, ότι η προσπάθεια, η διαρκής προσπάθεια να βρίσκονται ατάκες είτε για το TikTok είτε για το Λούμπεν, δυστυχώς
Δεν περιμέναμε ότι θα σας οδηγήσει σε τέτοιες εκφράσεις, το περιεχόμενο των οποίων ξεφεύγει πέρα από κάθε όριο. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης υπήρξε έντονη αντιπαράθεση και για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τι θα γίνει με τον κύριο Καραμαλή που τον κρύβεται και επιχειρείται να τον αμνηστεύσετε ενώ η κοινωνία βοά για το έγκλημα των Τεμπών? Τι θα γίνει με τον κύριο Τριαντόπουλο που έχει ξεκάθαρες καταγγελίες για τον μπάζωμα μετά το έγκλημα των Τεμπών και δεν έχει πάρει κανείς ούτε πολιτική ούτε ποινική ευθύνη? Τι θα γίνει με τον Καραμαλή? Μα ήρθε ο Καραμαλής στην εξεταστική και τον εξετάσατε. Ό,τι έχετε να πείτε, το είπατε. Θέλετε κάτι παραπάνω? Έχετε επίσης κοινοβουλευτική διαδικασία. Περιμένω να τα ακούσω. Ως προς τις απαντήσεις όμως από τον Καραμαλή, τις έχετε πάρει σε μακρότατη εξέταση. Τα ίδια ισχύουν για τον Τριαντόπουλο. Να τα ξαναπούμε όλα εδώ μέσα? Τι θέλετε να κάνουμε, να φέρνουμε τα χαρτιά να τα διαβάζουμε ξανά και ξανά? Πάνω από το έγκλημα των Τεμπών πλανάται η λέξη διαφθορά. Πώς αλλιώς μπορεί να τη δικαιολογήσετε ότι αρνηθήκατε προανακριτική επιτροπή για το πόρισμα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα? Αμέσως μετά από αυτή την ομιλία μου στη Βουλή έχουμε συνάντηση με την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να καταθέσουμε τα στοιχεία που περιέχονται στο πόρισμα από την Εξεταστική Επιτροπή, με τα οποία κατά την άποψή μας αναδεικνύονται μεγάλες πολιτικές και ποινικές ευθύνες και σε πολιτικά πρόσωπα, τα οποία πρέπει να διερευνηθούν και να πληρώσουν οι υπεύθυνοι για τον αθώο χαμό τόσων συνανθρώπων μας. Ολόκληρη η κοινωνία βρέθηκε στους δρόμους ζητώντας δικαιοσύνη και η κραυγή αγωνίας και οργής πήρε τη μορφή και εκατομμυρίων υπογραφών για να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη, για να πληρώσουν οι ένοχοι, όποιοι και αν είναι αυτοί. Η πλεύση ελευθερίας θα καταθέσει πρόταση μομφής στον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής, τον κύριο Μαρκόπουλο, και συνολικά στο Προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής, που διεκπεραιώνει τη συγκάλυψη και την προστασία υπόλογων πολιτικών κυβερνητικών προσώπων, και θα ζητήσουμε την κίνηση όλων των διαδικασιών που είναι δεδομένο ότι πρέπει να ενεργοποιηθούν. Στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Ψηλάντη. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην πρωινή. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Και η εβδομάδα ξεκινάει και στη Βουλή από το θέμα που μόλις παρακολουθήσαμε, με το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, με την τελευταία συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής. Χθες δοθήκανε και πορίσματα των κομμάτων, η θέση των κομμάτων στη δημοσιότητα. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν ανταποκρίνεται, κατά τη γνώμη σας, το πόρισμα της πλειοψηφίας, το πόρισμα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στο κοινό αίσθημα για το τραγικό αυτό δυστύχημα στα Τέμπη. Θεωρώ, κύριε Πέγκο, ότι η εργασία η οποία έγινε στην συγκεκριμένη Εξεταστική Επιτροπή έγινε με ιδιαίτερη επιμέλεια από τους βουλευτές και από τους βουλευτές της πλειοψηφίας, βεβαίως, και με ιδιαίτερο σεβασμό στη μνήμη των αδικοχαμένων νεκρών από το τραγικό αυτό δυστύχημα στα Τέμπη. 57 θύματα τον αριθμό. Αλλά και στις οικογένειές τους. Ακούστηκαν πάρα πολλοί μάρτυρες σε 4 μήνες εργασίας της Επιτροπής και εξετάστηκαν πάρα πολλά έγγραφα και αιτήσεις οι οποίες έγιναν μέσα στην διάρκεια αυτής της Επιτροπής. Θεωρώ ότι η κατάληξη των συμπερασμάτων της Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία λειτουργεί υπό τον τύπο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αυτό πρέπει να επισημάνουμε, προτάθηκε από και προτείνεται βάσει του κανονισμού από κόμμα της αντιπολίτευσης ή από την αντιπολίτευση και εφόσον ψηφιστεί, έρχεται προς εξέταση. Είναι ένα είδος κοινοβουλευτικού ελέγχου. Έγινε λοιπόν μία εργασία η οποία θα αναδείκνυε όλες εκείνες τις παραμέτρους οι οποίες συνέτειναν στο να υπάρξει αυτό το δυστύχημα, το τραγικό δυστύχημα, το σιδηροδρομικό στα Τέμπη. Θεωρώ ότι μέσα από αυτή την διεργασία, το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία
κατέληξε σε ένα πόρισμα το οποίο δεν επιρρύπτει πολιτικές ευθύνες. Αφορά, έχει να κάνει με 723 σελίδες, σε αντίθεση με τις... με τη μικρή ή καθόλου από άλλα κόμματα συνεισφορά στην Επιτροπή, καταδεικνύει το πόσο σοβαρά και με ποια επιμέλεια, όπως είπα και στην αρχή, έγινε η διεργασία αυτή από την πλειοψηφία. Και εκεί που καταλήξαμε, εκεί που κατέληξε η Επιτροπή, είναι ότι 7 στον αριθμό συγκεκριμένες μοιραίες παραβάσεις του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας από τον Σταθμάρχη της Λάρισας και από τους 2 μηχανοδηγούς συνετέλεσαν στην δημιουργία του συγκεκριμένου αυτού τραγικού δυστυχήματος. Το τραγικό αυτό δυστύχημα μπορεί να διασφαλίσει πλέον κάποιος ότι δεν θα έχουμε κάτι ανάλογο στο μέλλον, γιατί είχαμε δημοσίευμα από την εφημερίδα Τα Νέα, αν δεν κάνω λάθος, τις προηγούμενες μέρες, ότι παραμονή Χριστουγέννων παρολίγο να θρηνήσουμε νέα Τέμπη. Και αν δεν κάνω και σήμερα πάλι, γράφουν για ανάλογο περιστατικό που με τον κόκκινο σηματοδότη. Και Πέγκο, η ασφάλεια των πολιτών πρέπει να είναι πραγματικά το μέλημα κάθε προηγμένης κοινωνίας, πολιτείας. Και δεν είναι μόνον στα ζητήματα των μέσων των οποίων μετερχόμαστε για την κίνησή μας, τρένα, αεροπλάνα, πλοία, αλλά είναι στις γενικότερες σημερινές στιγμές στις οποίες η κοινωνία μας έρχεται να αντιμετωπίσει φαινόμενα τέτοια, και μιλάω βεβαίως για τα φαινόμενα τα καιρικά, τα φαινόμενα τα οποία καλείται μια πολιτική προστασία σήμερα να αντιμετωπίσει. Άρα για μας, και θεωρώ για κάθε προηγμένο κράτος, η ασφάλεια των πολιτών πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης ζητημάτων και προβλημάτων. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει διαρκώς να αναζητείτε και να βελτιώνετε. Νομίζω ότι η παθογένεια, και καταγράφεται και αυτό στον ελληνικό σιδηρόδρομο, είναι και διαχρονική, και υπήρξαν, αν θέλετε, και στιγμές που επιδιώχθηκε η καλυτέρευση των πραγμάτων. Ακόμα τα πράγματα δεν έχουν φτάσει στο επιθυμητό σημείο. Αλλά πέραν όλων αυτών, θέλω να επισημάνω ότι πρέπει να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και στη χώρα μας, έξω από τη λογική του σταθμάρχη, δηλαδή του «δε βαριέσαι», του «δεν κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει». Πρέπει ο καθένας να αναλαμβάνει πραγματικά τις ευθύνες του. Και πρέπει να πούμε ότι στο σημείο αυτό θα πρέπει να δώσουμε έναν άλλο αγώνα σε μια κακή νοοτροπία η οποία έχει καλλιεργηθεί όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις προηγούμενες δεκαετίες και στην Ελλάδα. Αυτή είναι η δική μου και η προσωπική μου άποψη. Τώρα, επειδή μου είπατε για την κακή νοοτροπία, μου κάνετε και την καλύτερη πάσα για να περάσουμε, για να σχολιάσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Είχαμε χθες αποδοκιμασίες προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κασελάκη, στην Θεσσαλονίκη, και είχαμε και το περιστατικό της επίθεσης, γι' αυτό μίλησε για τις κακές νοοτροπίες, της επίθεσης στη Θεσσαλονίκη σε 2 μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ. Θα ήθελα το σχολείο σας. Κοιτάξτε να δείτε, όταν υπάρχουν και έχουν δημιουργηθεί διαχρονικά σε μια κοινωνία λανθασμένες και απόψεις γύρω από τα ζητήματα, είναι δεδομένο ότι θα έχουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές από ομάδες. Θεωρώ ότι είναι θέμα και παιδείας, είναι θέμα και δημοκρατίας αυτό. Και νομίζω ότι ο λαϊκισμός, ο οποίος αυτή την περίοδο υπάρχει και υπάρχει έντονος και στους νέους, δεν εξυπηρετεί. Και δεν εξυπηρετεί μια κοινωνία η οποία θέλει να πάει μπροστά, να προοδεύσει.
μια κοινωνία η οποία θέλει να συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει προοπτική για τους νέους ανθρώπους και προοπτική για να αναπτυχθεί η ίδια η χώρα. Είναι ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και ξεκινούν από το πώς ακριβώς, όπως είπαμε και πριν, αντιμετωπίζει το ίδιο το κράτος κάποια ζητήματα, αλλά και πώς οι πολίτες ανταποκρίνονται με την βαρύτητα η οποία χρειάζεται στις απαιτήσεις των καιρών. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι οποιαδήποτε έστω και μικρή οπισθοχώρηση σε κατακτήσεις, και κατάκτηση για μένα είναι και η σημερινή θέση της χώρας μας στην Ευρώπη. Είναι η θέση της χώρας η οποία πραγματικά από το μαύρο πρόβατο έχει καταστεί μια χώρα την οποία τη σέβονται. Κατάκτηση δεν θα ήταν όμως και για μας το να κάνουμε πιο συχνά ή να κάνουμε συχνά δημοψηφίσματα. Δηλαδή, παράδειγμα, στην Ιρλανδία έγινε δημοψήφισμα τώρα για τη θέση της, για το πώς νοούν την οικογένεια και για τη θέση της γυναίκας στην οικογένεια. Στην Ελβετία γίνονται ανάλογα δημοψήφισματα. Εδώ δεν γίνονται. Εμείς στο δίκαιό μας, στο σύνταγμά μας, υπάρχει πρόβλεψη πότε και πώς μπορούν να γίνονται δημοψηφίσματα. Η αλήθεια είναι ότι σε κάποια νομοθετήματα πλην των φορολογικών οικονομικών μπορούν να δημιουργούνται δημοψηφίσματα. Αυτό είναι ότι γίνονται. Ωστόσο, μιλάμε τώρα για κοινωνίες οι οποίες έχουν λύσει πολλά άλλα προβλήματα προκειμένου να μπαίνουν και σε μία αντιπαράθεση, αν θέλετε, του ναι ή του όχι. Εδώ είδατε πώς έχει λειτουργήσει στην πρόσφατη ιστορία μας το 2015 το περιβόητο εκείνο δημοψήφισμα της μεγάλης κολοτούμπας του ΣΥΡΙΖΑ. Με τέτοιες προϋποθέσεις δεν μπορούμε να μιλούμε για δημοψηφίσματα τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την κοινωνία. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Φιλάντη. Ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζετε κάτι, ότι υπάρχει επιλήψιμο και ρωτάτε, όχι εσείς προσωπικά, βέβαια σαν Νέα Δημοκρατία, ρωτάτε συνεχώς για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του κυρίου Κασελάκη. Γιατί το κάνετε αυτό, ξέρετε κάτι? Διότι ο νόμος προβλέπει ένας αρχηγός ενός κόμματος πώς πρέπει να λειτουργεί και ποιες μπορούν να είναι οι δραστηριότητες του. Επιχειρηματικές δραστηριότητες και μάλιστα με συγκάλυψη όπως γίνεται αυτή τη στιγμή δεν είναι επιτρεπτές στο δίκαιό μας. Συνεπώς ο ΣΥΡΙΖΑ, Κουμουνδούρου και ο κύριος Κασελάκης πρέπει να απαντήσουν σε αυτά τα πιστικά ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί. Είναι θέμα και αυτό δημοκρατίας. Είναι θέμα και αυτό συνείδησης. Δεν μπορούμε τη δημοκρατία να την χρησιμοποιούμε αλακάρτ. Αυτό εδώ είναι αδιανόητο και δυστυχώς αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα από αυτή την αντιπολίτευση, η οποία δυστυχώς λειτουργεί λαϊκιστικά και δεν συνεισφέρει για την καλυτέρευση της χώρας, αλλά και την καλυτέρευση της κυβέρνησης πολλές φορές, αυτό εδώ είναι και το μεγάλο χάντικα που έχει σήμερα η δημοκρατία μας 50 χρόνια. Και μην ξεχνάτε ότι η Νέα Δημοκρατία σε αυτά τα 50 χρόνια γιατί κρατιέται? Γιατί έχει και τον λόγο, έχει και την απάντηση, έχει και την τόλμη να περνάει στοιχεία τέτοια τα οποία είναι αναγκαία και για τον Έλληνα πολίτη και για την ελληνική κοινωνία. Και θα είναι μεγάλο λάθος κάποιοι αυτή τη μεγάλη κατάκτηση στα 50 χρόνια να την απεμβολήσουν στο βωμό της χαλαρής ψήφου. Η ψήφος μας πρέπει να είναι ευρωπαϊκή, πρέπει να είναι συνεπής και πρέπει να είναι στην κατεύθυνση ώστε η χώρα να μην καταλήξει σε λαϊκιστές οι οποίοι θα υψώσουν ακόμα περισσότερο τη λαϊκιστική φωνή. Τι φοβάστε, φωνή. Τη χαλαρή ψήφο, μήπως σας τσαλακώσει πολιτικά? Εμένα με φοβίζει και θέλω να σας το πω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, με προβληματίζει πολύ η έξαρση αυτή του λαϊκισμού και η έλλειψη σύνεσης μέσα στην πολιτική σκηνή, κυρίως από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Και δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο. Κάπου αντιγράφουμε. Υπάρχει έντονα και στο εξωτερικό. Αλλά η χώρα μας η οποία πέρασε 10 χρόνια τέτοιας κρίσης, η χώρα μας η οποία
πλήρωσε τον λαϊκισμό, πλήρωσε και την αμέλεια, πλήρωσε αν θέλετε και καταστάσεις πολιτικές οι οποίες δεν την ευνοούσαν. Όταν έρχεται λοιπόν σήμερα να βλέπει ότι σε όλα τα σημεία υπάρχει σοβαρή πρόοδος, υπάρχει ένα θετικό πρόσημο, υπάρχει θετική αντιμετώπιση και είμαστε μια ηγέτιδα δύναμη στην Ευρώπη. Η ενδεχόμενη ανακοπή αυτής της πορείας είναι εμένα αυτό το οποίο θα με προβλημάτιζε. Αλλά θεωρώ ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού διαθέτει και την οριμότητα αλλά και την θέληση η χώρα να μην πάει πίσω. Και νομίζω ότι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει αναλάβει και τεράστιες πρωτοβουλίες όλο αυτό το διάστημα, από τον κορονοϊό, από την αντιμετώπιση των δυσμενών αποτελεσμάτων, από τον πόλεμο στην Ουκρανία και η στάση μας να είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, δείχνουν ότι ο δρόμος αυτός μπορεί να συνεχιστεί και να συνεχιστεί με τέτοια προοπτική που θα μας δώσει ακόμα μεγαλύτερη όθηση. Ένα θέμα το οποίο πετέλεσε αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης ήταν η ψήφιση του νομοσχεδίου την Παρασκευή για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά αν εσείς πιστεύετε ότι η ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου και η ίδρυση κάποιων παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων δεν θα αποβεί εις βάρος του Δημόσιου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου που έχει και παράρτημα στη Ρόδο. Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι σε αυτό το νομοσχέδιο υπήρξαν και υπάρχουν αλλά δεν αναδείχθηκαν δυστυχώς από πλευράς αντιπολίτευσης και από την βοή όλων εκείνων οι οποίοι αντιδρούσαν και αντιδρούν σε ένα μέτρο το οποίο υπάρχει σε όλο τον πολιτισμένο δημοκρατικό κόσμο και στα μια κατάσταση δηλαδή υπάρξει η μη κερδοσκοπικών ιδιωτικών πανεπιστημίων πλην ορισμένων χωρών, νομίζω είναι στο Ιράν, στην Κούβα και κάπου αλλού. Και θεωρώ λοιπόν στη Ρωσία ενδεχομένως, δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό, αλλά σε χώρες οι οποίες, αν θέλετε, τα στερεότυπα επιδιώκουν να τα κρατούν κλειστά, όπως και τη μόρφωση. Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο βήμα. Δεν είναι το τελικό βήμα εκείνο το οποίο θέλουμε και το οποίο επιδιώκουμε. Επιδιώκαμε και επιδιώκουμε την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Και μάλιστα άκουγα προχθές έναν βουλευτή του ΠΑΣΟΚ σε μία συζήτηση, σε ένα πάνελ, να αναρωτιέται αν η Νέα Δημοκρατία είναι εκείνη η οποία θα θελήσει να υπάρξει και αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Μα αυτό προκαλούμε τον κύριο Ανδρουλάκη εμείς όταν το κόμμα του ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνο το οποίο έχει αλλάξει 4-5 φορές τη στάση του απέναντι σε αυτό το θέμα. Και μάλιστα με δυσανασχέτηση από βουλευτές, σημερινούς βουλευτές του κόμματος. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλουμε και νομίζω ότι θα υπάρξει είναι σαφώς ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, αν θέλετε, από πλευράς των πανεπιστημίων και των δημοσίων και των παραρτημάτων των ιδιωτικών. Ενισχυθεί λέτε το Πανεπιστήμιο της Ρόδου. Όσον αφορά το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, θεωρώ ότι επιτελεί έναν σκοπό και εθνικό αλλά και ουσιαστικό μορφωτικό για τη χώρα μας. Έχει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στο χώρο της παιδείας σε σχέση με την νησιωτικότητα, με τα προβλήματα δηλαδή που δημιουργούνται. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι όλα τα ζητήματα της νησιωτικότητας κάθε νόμος πρέπει και η πολιτεία ίδια να τα αντιμετωπίζει και να τα βλέπει κατάματα. Υπάρχουν ζητήματα για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε σχέση με την νησιωτικότητα, τα οποία νομίζω ότι σε μία δεύτερη φάση, αλλά σύντομα, μέσα σε αυτή την περίοδο, μπορούμε να τα δούμε υπό ένα άλλο πρίσμα. Μιας και λέμε για το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου που έχει και έδρα και στη Ρόδο, είχατε τώρα και την Ένωση της Δωδεκανής, είχατε γιορτές. Ήταν η επέτειος, η 76η επέτειος της ενσωμάτωσης. Εκπροσωπήσατε και τη Βουλή εσείς, αν δεν κάνω λάθος. Τη Βουλή εκπροσώπησα στην ΚΟ, στις εκδηλώσεις της ΚΟ, τον πρόεδρο της Βουλής, όπως επίσης και στις
εκδηλώσεις που έγιναν την Κυριακή στην Αθήνα, το Σάββατο στην Αθήνα, από την Ομοσπονδία των Σωματείων των Δωδεκανησιακών. Κάτι το οποίο γίνεται από το 48 μαζί με τα Δωδεκάνησα και στην πρωτεύουσα γιορτάζεται αυτό το μεγάλο γεγονός. Άλλωστε τα Δωδεκάνησα είναι το τελευταίο κομμάτι ελληνικής γης που προσαρτήθηκε στη χώρα μας, που ενώθηκε ξανά με τη χώρα μας. Και ακόμα και σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχουν ζητήματα μεταβατικά τα οποία πρέπει να λυθούν. Βλέπουμε το χτιματολόγιο, αντιμετωπίσαμε νομοθετήματα για την ενσωμάτωση του χτιματολογίου κατά τον Ιταλικό χτιματολογικό κανονισμό στο Εθνικό χτιματολόγιο πρόσφατα, για ζητήματα Αιγιαλού και παραλίας, για όλα αυτά τα θέματα τα οποία... Είναι αλήθεια, να σας διακόψω, πρέπει κάποιος να γνωρίζει Ιταλικά. Αν θέλει να κάνει μια αγοροπολισία στη Ρόδο, πρέπει να γνωρίζει Ιταλικά. Είναι στα Ιταλικά γραμμένα τα τίτλοι. Υπάρχουν τόμοι στο χτιματολόγιο Δωδεκανήσου που λειτουργεί κατά τον Ιταλικό χτιματολογικό κανονισμό, που λειτουργούσε με αυτό, που είναι ακόμα συνταγμένοι στα Ιταλικά. Δηλαδή, ένας νομικός ο οποίος γνωρίζει τα Ιταλικά έχει ένα προβάδισμα σε αυτήν εδώ την υπόθεση, αλλά βεβαίως υπάρχουν και υπάλληλοι στο χτιματολόγιο οι οποίοι δίνουν τη βοήθειά τους και δίνουν απαντήσεις στα ζητήματα. Υπαλλήλους τύπου που δεν νομίζω να έχετε, τύπου του θεσμικού παράγοντα στην ΧΙΟ που εμπόδιζε τους ελεγκτές να κάνουν ελέγχους. Έχετε και εσείς τέτοιους? Όχι. Θεωρώ ότι αυτές είναι μεμονωμένες περιπτώσεις που ανάγονται στην ανθρώπινη φύση. Τίποτα παραπάνω και τίποτα παρακάτω. Υπάρχουν παντού τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι επιδιώκουν με έκνομο τρόπο να επιβάλλουν την άποψή τους. Όχι, εμείς δεν νομίζω ότι... Γίνεται ένας δήμαρχος όμως να μπορεί να εμποδίζει όργανα του κράτους να κάνουν ελέγχους. Ήταν οποιοδήποτε πολίτης. Αυτό απαγορεύεται και από τον νόμο και υπάρχουν και συνέπειες από τον νόμο σε τέτοιου είδους στάσεις. Πέρσι, όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα, αλλά είχαμε περιστατικά σε εσάς στη Ρόδο κάτω με τον σερβιτόρο Βατραχάνθρωπο. Ελπίζω να μην δούμε πάλι τέτοιου είδους να σερβίρουν στη θάλασσα. Ακούστε να δείτε, είχε δημιουργηθεί ένας μεγάλος ντόρος με το παιδί εκείνο το οποίο σέρβιρε μέσα στη θάλασσα. Εντάξει, εμένα μπορεί να μην με βρίσκει σύμφωνο κάτι τέτοιο, αλλά δεν ξέρω εάν και ο εργαζόμενος ρωτήθηκε αν θα ήθελε να κάνει ή όχι αυτή τη δουλειά. Νομίζω ότι ενδεχομένως να ρωτήθηκε και να ήταν θετικός. Και να κλείσουμε, κύριε Ψηλάτη, με το θέμα της ακρίβειας που είναι σε μη ανεκτά επίπεδα, είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για το θέμα ειδικά των τροφίμων, και ότι δεν καταθέτεται τα όπλα. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει ολοένα και εντυνόμενη αυστηρότητα. Υπάρχει ήδη αυστηρότητα, αλλά η αυστηρότητα αυτή θα επιβάλλεται και μέσω ελέγχων και ποινών, όπως έχει γίνει ήδη. Και σε αυτό το οποίο πάντα εγώ προσωπικά λέω είναι ότι χρειάζεται και ο πολίτης να συμμετέχει σε αυτού του είδους την διεργασία. Να μην είμαστε αμέτωχοι, να μην διστάσουμε να καταγγέλουμε εκεί που βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά σε σχέση με τις τιμές όταν πάμε να αγοράσουμε, όταν πάμε να διαπραγματευτούμε την αγορά κάποιου πράγματα στο οποίο βλέπουμε ότι έχει φύγει από τα όρια εκείνα τα οποία είναι επιτρεπτά. Και είναι μια δύσκολη διεργασία, την οποία και είναι ένα στοίχημα το οποίο θεωρώ ότι με την επιμέλεια και με την προσήλωση ώστε να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα θα το κερδίσουμε. Ναι, αυτό θα είναι προς όφελος όλων, αν καταφέρετε να το κερδίσετε. Θα φανεί και στις ευρωεκλογές από το αποτέλεσμα, αν θα τα έχετε καταφέρει ή όχι. Νομίζω ότι αυτό που είπα και στην αρχή, το μεγάλο διακύβευμα στις ευρωεκλογές είναι να μην χαθεί αυτή η εικόνα και η πορεία της χώρας, της Ελλάδας,
αυτή η οποία κατακτήθηκε τα τελευταία 4 χρόνια με δουλειά και του ελληνικού λαού, αλλά και με την καθοδήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ψηλάτη, για την παρουσία σας στην πρωινή επισκόπηση. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Και να γυρίσουμε στην συνεδρίαση της Παρασκευής, όπου εκεί υπήρξε και αντιπαράθεση σχετικά με το θέμα της Ουκρανίας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην επίσκεψή του στην Ουκρανία, δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι υπερήφανη για τη θέση της, στηρίζει την Ουκρανία, ενώ πρόσθεσε ότι η απόφαση για αποστολή αμυντικού υλικού έχει ληφθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με ομοφωνία. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένας πόλεμος, ο οποίος κάθε μέρα έχει ανθρώπινα θύματα, εκ των οποίων και πάρα πολλούς αμάχους. Στον πόλεμο αυτό υπάρχει ένας επιτιθέμενος και υπάρχει ένας αμυνόμενος. Ο αμυνόμενος είναι η Ουκρανία, η οποία απολαμβάνει τη καθολική στήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένη και τη Ελλάδο, και είμαστε υπερήφανοι για τη θέση μα αυτή, γιατί είναι μια θέση αρχή. Η οποία εξυπηρετεί και τα εθνικά μα συμφέροντα. Για λόγου που νομίζω ότι είναι απολύτως, μα απολύτως αυτανόητο. Άρα είναι ωραίο να λέμε ότι είμαστε με την ειρήνη και πρεσβεύουμε την αγάπη, πλην όμως εκεί πέφτουν πύραυλοι. Και υπάρχει μια επίθεση μιας χώρας πολύ ισχυρής και είναι η λυμένη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο ομοφωνίας να στηρίξουμε την Ουκρανία και με αμυντικό υλικό, όπως κάνουν όλες ανεξαιρέτως οι ευρωπαϊκές χώρες. Κατακτήσαμε λοιπόν την θέση της Ελλάδος ως ενός αξιόπιστου εταίρου, ο οποίος συντάσσεται με την ευρωπαϊκή οικογένεια, επηρεάζει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις όποτε έχει αυτή τη δυνατότητα. Και ναι, στεκόμαστε στο πλευρό του ουκρανικού λαού, όπως στεκόμαστε, κύριε Φάμελε, και στο πλευρό των Ελλήνων της Ουκρανίας. Χαίρομαι που το αναφέρατε, αλλά αυτός είναι ένας λόγος ακόμα να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας. Δεν είναι η Ουκρανία μια αδιάφορη χώρα, στην οποία ο ελληνισμός δεν έχει ένα διαχρονικό ιστορικό αποτύπωμα, και αυτός ήταν και ο λόγος που επέλεξα να βρεθώ στην Οδυσσό και όχι στο Κίεβο. Διότι ο Οδυσσός είναι η κοιτίδα του ελληνισμού της Μαύρης Θάλασσας, είναι μια πόλη η οποία είναι απολύτως ταυτισμένη με τον δικό μας αγώνα για ελευθερία και για εθνική ανεξαρτησία. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, είχε αναφερθεί στο θέμα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα καλώς συμπαρίσταται στον ουκρανικό λαό που δοκιμάζεται. Τον καλωσορίζω έπειτα από μια προχθεσινή περιπέτεια στην κοιτίδα της φιλικής εταιρείας στην Οδυσσό, όπου η επίσκεψή του στο λιμάνι της Οδυσσού σε ανοιχτό και ακάλυπτο χώρο συνοδεύτηκε από μια καταδικαστέα διεθνώς εκτόξευση βαλιστικού πυράβλου σε πολύ κοντινή απόσταση από την επίσκεψη ξένου ηγέτη και του ηγέτη της Ουκρανίας, πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι η δοκιμασία του να επισκέπτεσαι την Ουκρανία έστω για 7 ώρες δεν συγκρίνεται με τη δοκιμασία που υφίσταται αυτός ο λαός επί 2 χρόνια. Και ότι καλώς σε αυτή τη δοκιμασία η Ελλάδα συμπαρίσταται. Στο θέμα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουκρανία είχαν αναφερθεί νωρίτερα στις ομιλίες τους αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αυτή η επίθεση, κύριε Πρωθυπουργέ, την οποία τη ζήσατε, επιβεβαίωσε την ανάγκη οι Ευρωπαίοι ηγέτες να είναι περισσότερο εκεί και όχι μόνο στην Ουκρανία και στη Γάζα, για να μην πέφτουν πύραυλοι δίπλα σε παιδιά στην Ουκρανία και στη Γάζα που συμβαίνει καθημερινά, όχι μόνο στη δική σας επίσκεψη. Γι' αυτό είμαστε συμπαραστάτες και σε αυτή την αδικαιολόγητη και απρόκλητη επίθεση. Για όλους τους πολίτες, όχι μόνο για τα πολιτικά πρόσωπα. Προφανώς η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στον Ουκρανικό λαό. Συμφωνούμε απολύτως. Αλλά όχι με όπλα. Με διπλωματία για να υπάρχει κατάπαυση του πυρός. Για να σωθούν ζωές. Όλος τυχαίως βρισκόμαστε σε μια φάση που έχει ανοίξει η συζήτηση για την περαιτέρω ενίσχυση του καθεστώτος Ζελένσκι από τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ με επιπλέον πολεμικό υλικό, ακόμα και με στρατιώτες. Έχετε να μας ενημερώσετε για κάτι? Εκτός αν την ενημέρωση την έχει αναλάβει σε επόμενο χρόνο να την κάνει ο ίδιος ο Ζελένσκι εδώ, συνοδευόμενος από το φασιστικό ναζιστικό τάγμα των Αζόφ. Παρακαλώ τον Έλληνα Πρωθυπουργό
μην εμπλέξει τη χώρα μας σε αποστολή στρατιωτών πλέον, φυσικών προσώπων. Έχει στείλει άπειρα όπλα χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Επειδή ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται ότι αρέσκεται στην προσωπική διπλωματία και θέλει να κάνει διεθνείς διπλωματικές παρεμβάσεις, μάλιστα, γιατί δεν επισκέπτεστε, κύριε Μητσοτάκη, τη Γάζα για να συμβάνετε να μπει τέλος στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού? Η συνάντηση αυτή υπό το φως μάλιστα της παρουσίας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη Σύνοδο Ευρωπαϊκών Ηγετών πριν από λίγες ημέρες στο Παρίσι φαίνεται ότι πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τυφλής υποταγής και αφοσίωσης του Πρωθυπουργού στους Αμερικανικούς σχεδιασμούς για τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτόν τον πόλεμο. Δεν είναι αμυντικό υλικό τα Καλάσνικοφ. Ούτε αυτό το οποίο γίνεται από πλευράς των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρηματοδότηση δηλαδή ενός πολέμου είναι πράξη υπεράσπισης της ειρήνης ή του ουκρανικού λαού. Πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, να κάνουμε μια διευκρίνηση για την ακρίβεια των πραγμάτων, ότι στο ρεπορτάζ που μεταδώσαμε για τους Sugar Daddies και την κυρία Ζέτα Μακρύ, την υφυπουργό παιδείας, που είπε ότι η κυρία Παπαρίγα ποτέ δεν θα το έλεγε και δεν θα υποστήριζε κάτι τέτοιο, να πούμε ότι η κυρία Παπαρίγα στήριξε απόλυτα την αναφορά αυτή τη δήλωση του κυρίου Κουτσούμπα. Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα, ότι ξεκινά την πορεία του και την... το καλό ταξίδι να έχει, ένα βιβλίο της κυρίας Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη που την έχω στο στούντιο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλώς σας βρίσκω. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Η σιωπή μιας εχμαλωσίας» και επιχειρεί να μπει, να καταγράψει, χαρτογράφει τα νερά και χαρτογράφει τις πληγές. Τι αφορά, πότε παρουσιάζεται και από ποιους, να μας πείτε. Η παρουσίαση του βιβλίου, που είναι αυτό εδώ. Μάλιστα, να το δείξουμε, το έχουμε κι εμείς. Έχει ξεκινήσει από χθες με μία συζήτηση που έγινε στο βιβλιοπωλείο Free Thinking Zone, όπου είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για πράγματα που έγιναν πριν από 50 χρόνια, που δημιούργησαν τεράστιες πληγές, τεράστια τραύματα σε κάποιους ανθρώπους, και που κανένας δεν στάθηκε δίπλα τους να τους συμπαρασταθεί. Μιλάω για την εισβολή στην Κύπρο, αλλά πιο συγκεκριμένα στην απουσία της πολιτείας, αλλά και της κοινωνίας, στην επούλωση του τραύματος των εχμαλώτων που από Κύπρο βρέθηκαν στις φυλακές της Τουρκίας και που ευτυχώς μεν γύρισαν πίσω, αλλά που έμειναν μόνοι τους όλα αυτά τα χρόνια να βασανίζονται με αυτό το τεράστιο τραύμα. Καταγράφετε τη μαρτυρία εσείς αχμαλώτου. Είναι μια μαρτυρία του συγκεκριμένου εχμαλώτου, του Δημήτρη του Μαζί, ο οποίος για 50 χρόνια δεν είχε μιλήσει, γιατί δεν τον είχε ρωτήσει κανένας, ή γιατί και εκείνος είχε τις δικές του, κράτησε τις δικές του αποστάσεις, αλλά κανένας από μας δεν κατάλαβε ότι είχε την ανάγκη να μιλήσει, είχε την ανάγκη να πάμε εμείς κοντά του και να κάνουμε αυτό το ταξίδι μαζί του μέχρι την Αμάσια και πίσω, γιατί μόνο έτσι θα μπορούσε να νιώσει ότι το πένθος του, γιατί μιλάμε για πένθος, το πένθος του βρήκε μία ηρεμία. Έχετε και σήμερα το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε σήμερα το βράδυ στον Ιαννό μία παρουσίαση όπου θα παραβρεθεί ο ιστορικός Ευάνθιος Χατζηβασιλείου. Θα είναι η πρώην... Ο πρόεδρος του Ιδρύματος, είναι δικός μας άνθρωπος. Ναι. Ο πρόεδρος του Ιδρύματος της Ναι. Και έχουμε μεγάλη χαρά γι' αυτό, γιατί το Κυπριακό το ξέρει πάρα πολύ καλά, όσο λίγοι. Θα είναι επίσης η κυρία Παναγίδου, η οποία ήταν η διευθύντρια του σπιτιού της Κύπρου. Αυτό είναι το πολιτιστικό τμήμα της πρεσβείας της Κύπρου. Ήταν για πάρα πολλά χρόνια η διευθύντρια. Και θα είναι επίσης και ο Μιχάλης Πέτρου, ο οποίος είναι ψυχολόγος που μελέτησε πολύ το θέμα των εχμαλώτων.
Τώρα, είναι το ταλέντο που σας κάνει να γράφετε τόσο καλά και τόσο συχνά για την Κύπρο ή είναι τα βιώματά σας που οδηγούν το χέρι? Δεν ξέρω ποιο από τα δύο προηγείται, αλλά το συναίσθημα πάντα βοηθάει πάρα πολύ. Άμα καταφέρνεις να το βγάζεις, βοηθάει πάρα πολύ στο να βάλεις τα πράγματα κάτω και να φτάσουν στον αναγνώστη. Είναι αλήθεια αυτό. Δεν γράφω πάντα για την Κύπρο, απλά τα τελευταία δύο βιβλία πράγματι μιλάνε για την Κύπρο. Πριν από αυτό υπήρξε ένα άλλο, το έλεγα της ντροπής. Ήταν μικρές ιστορίες που μιλούσαν για την Αμόχωστο, την πόλη μου. Αυτή την πόλη δηλαδή που είναι ακόμα περίκλειστη και έχει βρικολακιάσει. Είναι μια προσπάθεια για να μιλήσω για την τεράστια ντροπή που θα έπρεπε όλοι μας να νιώθουμε για το τι συνέβη στην Κύπρο και όχι μόνο από το 1974 αλλά και πιο πριν, γιατί δεν ήρθαν ακάλεστοι οι Τούρκοι, εμείς τους φέραμε και αυτοί που οδήγησαν τα πράγματα σε αυτή την κατάσταση δεν έχουν ποτέ τιμωρηθεί. Αλλά και στην πορεία πέρασαν όλα τα κόμματα από την κυβέρνηση στην Κύπρο και κανένας δεν κατάφερε να βρει τον τρόπο να επανενωθεί η χώρα στα δυο, από τα δυο κομμάτια που είναι τώρα. Τώρα για το Κυπριακό και για την Αμόχωστο μας ξύπνησε μνήμες και μια τηλεοπτική σειρά του στο Mega Channel, το Famagusta, όπου χθες ολοκληρώθηκε ο κύκλος. Η παρουσίαση του βιβλίου σας συμπίπτει χρονικά τυχαίο ήταν ή... Τυχαίο, εντελώς τυχαίο. Για την εκπομπή να πω ότι στην φάση που πρωτοξεκίναγε υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις από τους συμπατριώτες μου στην Κύπρο, γιατί θεωρούσαν ότι μια σαπουνόπερα, όπως συνηθίζουμε να λέμε για τις σειρές, έρχεται να μαυρώσει την μνήμη της Αμοχώστου. Εγώ δεν τα συμμερίζομαι αυτά. Πιστεύω ότι αυτή η εκπομπή, ακόμα κι αν δεν είναι ντοκιμαντέρ, που θα μπορούσε να μιλήσει πιο πιστά στο τι συνέβη, δεν πάβει από το να είναι το κλειδί για να μπει η Αμόχωστος, η πόλη μας, στα σπίτια όλης της Ελλάδας. Αυτό το κατάφερε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό έπρεπε τόσα χρόνια να το έχουμε καταφέρει εμείς οι ίδιοι. Δεν το καταφέραμε. Και αυτό επιχειρείτε και εσείς και με το βιβλίο σας. Βεβαίως. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Γιατί το νιώθω σαν διαβατήριο. Μεταφράστηκε τώρα στα αγγλικά. Και την άλλη εβδομάδα θα είμαι στη Νέα Υόρκη, όπου θα το παρουσιάσουμε σε τρία σημεία. Ο στόχος είναι να πάει παντού. Όσο μπορώ και όσο είμαι όρθια, θέλω να μιλάω για αυτό το θέμα. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και θα ήθελα να κλείσουμε με την κεντρική ιδέα, θα έλεγα, του βιβλίου. Περισσότερο την κεντρική ιδέα από την μαρτυρία του αιχμαλώτου πολέμου. Τι είναι αυτό που σας συγκίνησε, που σας έμεινε περισσότερο? Ναι. Όπως είπα, δεν δώσαμε την ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους να μιλήσουν τόσα χρόνια. Και ο Δημήτρης ο Τουμαζής είχε μία συνέντευξη στο Ιστόρημα πριν από 8-10 μήνες πόσο ήτανε. Όπου του δόθηκε για πρώτη φορά η ευκαιρία να τα πει. Εγώ είμαι προσωπική φίλη του Δημήτρη του Τουμαζή. Και τότε ένιωσα ότι είμαι και εγώ μια από αυτούς που δεν κατάφερα να τον πλησιάσω. Είμαι μια από αυτούς που φέρει την ευθύνη, γιατί σε αυτούς τους ανθρώπους δεν παρασταθήκαμε. Πήρα λοιπόν την συνέντευξη αυτή, την απομαγνητοφώνησα κατά κάποιο τρόπο και την χώρισα σε ενότητες. Και έφτιαξα το δικό μου ημερολόγιο, όπου βάζω στο βιβλίο ένα κομμάτι από τη δική του κατάθεση και έρχομαι εγώ να βάλω τις δικές μου σκέψεις και τη δική μου, αν θέλετε, ανησυχία για το τι ακριβώς έγινε, πώς έγινε, τι μου λέει αυτό το πράγμα που περιγράφει ο Δημήτρης. Προσπαθώ με αυτόν τον τρόπο
όχι να σχολιάσω τα γεγονότα που συνέβησαν κατά την αιχμαλωσία, όσο να πλησιάσω τον άνθρωπο Δημήτρη και να δηλώσω ότι παρά τα χρόνια που πέρασαν νιώθω να είμαι, να φέρω ένα κομμάτι της ευθύνης για ό,τι συνέβη σε αυτή την χώρα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας, την πρωινή επισκόπηση, για όσα μας είπατε. Με το βιβλίο σας βάζετε και εσείς ένα λιθαράκι στο να ξυπνήσουν μνήμες του παρελθόντος. Μακάρι. Και θα ήθελα να ευχηθώ και πάλι να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό η πρωινή επισκόπηση ολοκληρώθηκε. Ραντεβού αύριο στις 9 η ώρα. Να έχετε μια καλή μέρα.